παρατήρησης. Εγώ το κάνω, είμαι υποχρεωμένος, διότι το ζήτημα της οικονομικής πολιτικής του μνημονίου, όπως τυφλά ακολουθήθηκε, οδήγησε την κατάσταση στο αναπόφευκτο. Σήμερα διακυβεύεται για τη Νέα Δημοκρατία σε δύο λέξεις η σωτηρία της Ελλάδας. Και στη βάση αυτή πιστεύω ότι ο Αντώνης Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία ως κόμμα στάθηκαν και στο ύψος των περιστάσεων, αλλά και απαντούν στη μεγάλη πρόκληση για τη σωτηρία της Ελλάδος. Κάναν το μεγάλο βήμα. Από προχθές ο Αντώνης Σαμαράς έβαλε το πλαίσιο πάνω στο οποίο μπορεί να γίνει αυτό το βήμα για να υπάρχει συνεννόηση για να προχωρήσουμε στη σωτηρία ή στην προσπάθεια σωτηρίας Ελλάδος. Και πιστεύω ότι βρίσκεται σε μια θετική εξέλιξη, όπως παρακολουθώ και εγώ τα ζητήματα. Δεν θα επισέλθω στο ζήτημα της διαπραγμάτευσης, δεν μου επιτρέπεται, είμαι βουλευτής. Έχω εμπιστοσύνη στον αρχηγό μου, ο οποίος κάνει μια διαπραγμάτευση με πρώτο γνώμονα το συμφέρον της πατρίδας, ή μετέπειτα το συμφέρον του κόμματος. Και εύχομαι και πλέον ως πολίτης Έλληνας αυτά να πάνε σε ένα καλό δρόμο για την πατρίδα. Εσείς είστε αναπληρωτής τομεάρχης οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Κυκλάδων. Συνεπώς, ίσως εξαιρετικά αρμόδιος για να σας θέσουμε ένα ερώτημα σε λίγο, του πόσο ισχυρά είναι τα κέντρα μέσα στη Νέα Δημοκρατία που ενδεχομένως να προσπαθούν να αποθαρρύνουν τον κύριο Σαμαρά από το να συνεχίσει στο δρόμο που έχει γενναία ξεκινήσει. Σε αλλά θα λίγο, με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ακριβώς πριν. Επειδή μου θύμισε αυτό το οποίο είπε ο κύριο Εφερτζή σε αυτό το κύριε οποίο Μογδάνο, συζητούσαμε με τον κύριο Κούτα. Να σας πω κάτι και θα ήθελα να μου το θέσετε ως ερώτημα για να σας απαντήσω, γιατί είναι ένα κρίσιμο. Αν θεωρητικά υπάρξει σήμερα μια θετική εξέλιξη που την ευχόμαστε όλοι για το καλό της πατρίδας που συμφωνούμε όλοι, από μόνη της είναι η αναγκαία συνθήκη για να βοηθήσουμε την έξοδο της Ελλάδος από την κρίση? Χαίρομαι που μιλάμε στη βάση ικανών και αναγκαίων συνθήκων. Έτσι. Σημαίνει λογική. Αν θέλετε να επανέλθουμε σε αυτό εντός ολίγων δευτερολέπτων. Πολύ ωραία. Αφού πρώτα ζητήσουμε το τελευταίο σχόλιο από τον κύριο Σεφερτζή, μας είπατε ότι είστε συγκρατημένα αισιόδοξος. Ακούσατε και το ρεπορτάζ τώρα λίγο πριν το υπουργικό που μας μετέφερε ο Χρήστος Κούτρας. Ακούσατε και την δήλωση του Όλη Ρεν. Θα ήθελα ένα τελευταίο δικό σας σχόλιο με βάση και τα νέα δεδομένα, κύριε Σεφερτζή. Που θα αφορά ακριβώς αυτό που είχαμε αφήσει εκκρεμές, δηλαδή στον χρόνο, στο κριτήριο του χρόνου ζωής της μεταβατικής κυβέρνησης. Και έλεγα ότι δεν μπορεί αυτός ο χρόνος να προκαθοριστεί και μάλιστα με την αυθαιρεσία που συνήθως διακρίνει το πολιτικό μας σύστημα, αλλά θα έπρεπε να αφαιθεί, να συμπέσει με την κοινή λογική. Η οποία κοινή λογική λέει δύο πράγματα. Ότι ο ελάχιστος χρόνος δεν μπορεί να είναι μικρότερος αυτού που απαιτείται για να σταθεροποιηθεί και οριστικοποιηθεί η δανειακή σύμβαση. Ο μέγιστος θα πρέπει να προσδιοριστεί με βάση, εάν υπήρχαν προϋποθέσεις, την οριμότητα του πολιτικού συστήματος να επιχειρήσει σε αυτό το ωφέλιμο διάστημα τα πρώτα βήματα του αυτομετασχηματισμού του. Διότι αντιλαμβάνεστε, εάν υπάρξει μια μεταβατική κυβέρνηση, όσο αποτελεσματική και αν είναι, την οποία θα διαδεχθεί το γνωστό γαϊτανάκι των όρων του πολιτικού ανταγωνισμού, έτσι όπως μέχρι τώρα ίσχυσε με τα γνωστά σε όλους μας αποτελέσματα, θα έχουμε κάνει μία απλή τρύπα στο νερό, έχοντας τελικώς δώσει τη χαριστική βολή στην χώρα. Κύριε Υπάρχει, Σεφερτζή, και, αν μου επιτρέπετε, και ένα τρίτο κριτήριο σε ό,τι αφορά στον προσδιορισμό του χρόνου ζωής της μεταβατικής κυβέρνησης, που είναι το κριτήριο που θα απαιτήσει να εφαρμοστεί ο όποιος σοβαρός άνθρωπος αναλάβει σε αυτή την φάση τον ρόλο του Πρωθυπουργού. Διότι όσο περισσότερο σοβαρός είναι, τόσο περισσότερες απαιτήσεις θα έχει ως προς την άνεση προσδιορισμού του χρονικού διαστήματος. Απόλυτα κατανοητός, κύριε Σεφερτζή, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Κύριε Βρούτσι. Να συνεχίσουμε το ερώτημα το οποίο εγώ έθεσα και μου κάνει ο κύριος Μπογδάνος. Και το αλληλοσυμπληρούμενα ερωτήματα. Από τη στιγμή όμως αυτό απαντάτε από το γεγονός ότι ο κύριος Σαμαράς πήγε σήμερα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και του είπε «Είμαι εδώ να βοηθήσω». Άρα εκείνες οι δυνάμεις που μπορεί να θέλουν να τον κρατήσουν, να τον κάνουν, να τον ράνουν, είναι τώρα, είναι στη θέση τους, σε όποια θέση, δεν ξέρω την τοπογραφία. Την τοπογραφία της Νέας Δημοκρατίας είναι εκεί που είναι, αλλά τους ξεπέρασε, άφησε πίσω ο κ. Σαμαράς. Τι να έκανε την κίνηση? Σας λέω ότι τέτοιες δυνάμεις εγώ μέσα στη Νέα Δημοκρατία δεν έχω συναντήσει. Εντάξει, οκ. Διότι είναι στην αντίληψή μας, είναι στο αξιακό σύστημα της Νέας Δημοκρατίας να θέτουμε το εθνικό συμφέρον πάνω από το κομματικό. Διαχρονικά, όχι τώρα, και το έχουμε αποδείξει ως κόμμα. Το δεύτερο όμως, το οποίο θεωρώ πολύ κρίσιμο. Εάν οδηγηθούμε σήμερα σε αυτή την κρίσιμη συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων του ΤΟΠ, το ερώτημα είναι, είναι η απαραίτητη και ικανή συνθήκη αυτό να αντιμετωπίσει το πρόβλημα? Η απάντηση είναι όχι.
Αυτό που θα βγει ως μήνυμα σήμερα το βράδυ ή αύριο, αν θέλετε, θα είναι μια βεβαιότητα, μια ηρεμία, μια σιγουριά στην κοινωνία, στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, ότι πατάμε γερά στα πόδια μας. Η κρίση όμως είναι άλλο μέγεθος. Η αντιμετώπιση του ελλείμματος του χρέους, η αναπτυξιακή προοπτική της οικονομίας μας, θέλει άλλα χαρακτηριστικά. Θέλει μια άλλη πολιτική στην οικονομία. Αυτή που δεν είχαμε μέχρι τώρα. Και ο κύριος Πορτοσάλτε, τον οποίο ακούω συνεχώς, και εσάς κύριε Μπογδάνο, για τα οικονομικά δεδομένα που κάνετε αναφορά. Νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να συμφωνήσουμε. Και πρέπει να απορρέει και από το λόγο σας το δημοσιογραφικό ότι πρέπει να ακολουθήσουμε και μια άλλη πολιτική. Την αναπτυξιακή πολιτική. Χωρίς αυτήν, όσες πολιτικές συμφωνίες και αν κάνουμε, και όλα τα κόμματα της Βουλής και οι 300 να προσθεθούν, όσες καλή πρόθεση και να έχουν, δεν πρόκειται να έχουμε κύριε καλό Βρούτσι, με βάση την ύφεση και τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν όμως στην ελληνική οικονομία, με βάση την ανεργία, με βάση τα δάνεια τα οποία έχουμε, με βάση τα μέτρα που μας διαβεβαίωσε στην τελευταία του μιλή ο κ. Βενιζέλος ότι δεν θα χρειαστούν άλλα, με βάση το πλεόνασμα, το πρωτογενές πλεόνασμα που όλοι λένε ότι δεν είναι εφικτό να δημιουργηθεί μέσα στο 2012. Με όλη αυτή τη σύνθεση, είναι εφικτό να πάμε σε ανάπτυξη? Ακούστε, μιας και το θέσατε. Θα σας έλεγα το εξής. Εάν δεν πάμε σε ένα διαφορετικό πολιτικό δρόμο στην οικονομία, αυτός που ακολουθούμε τώρα μοιραία οδηγάει σε ένα πάτο του βαρελιού, λυπάμαι που θα το πω, που ο πάτος στο βαρέλι που προσδιορίσε ο κ. Βενιζέλος είναι η δραχμή. Η Ελλάδα πρέπει να κρατηθεί στην Ευρωζώνη, μέσα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και για να γίνει αυτό πρέπει να αλλάξουμε πολιτική. Δεν είναι εύκολο. Θέλει θυσίες, θέλει προσπάθειες. Και πρέπει να κάνουμε την Ελλάδα ανταγωνιστική. Υπήρξε ένα τεράστιο λάθος. Λέτε να αλλάξουμε πολιτική. Η κυβέρνηση που θα προκύψει, η μεταβατική, θα ακολουθήσει την πολιτική του ΠΑΣΟΚ, λέτε? Εκ των προτέρων, το έχετε δεδομένο? Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Εγώ βάζω Να αλλάξουμε πολιτική ως προς τι? Στην οικονομία. Ίσως είναι στην οικονομία. Η πολιτική Άρα, που έχει ακολουθεί εδώ μέχρι από τώρα, αύριο ήταν το πρωί, αν όλα πάνε καλά, αύριο το πρωί έχουμε μια μεταβατική κυβέρνηση. Η οποία θα έχει έναν πρωθυπουργό, θα έχει υπουργούς κτλ. Επαναλαμβάνω το ερώτημα. Πρέπει να ακολουθήσει την πολιτική της μιας κυβέρνησης που τελειώνει εδώ σήμερα το βράδυ? Κοιτάξτε, αυτή η μεταβατική κυβέρνηση, όπως την προσδιορίσε ο Αντώνης ο Σαμαράς μέσα στο πλαίσιο των προτάσεων που κατέθεσε, θα έχει ένα χαρακτήρα ο οποίος στο πλαίσιο της λειτουργίας της θα πάει για να ψηφίσει τη Δανειακή Σύμβαση, συγκεκριμένα πράγματα. Μια Δανειακή Σύμβαση που θα εμπεριέχει, για να μην μπει το ερώτημα, και τους δημοσιονομικούς στόχους με τους οποίους συμφωνεί η Νέα Δημοκρατία, όχι τώρα, διαχρονικά. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αν ξεπεράσουμε αυτό το σκόπελο, πιστεύω ότι οι εκλογές θα νομιμοποιήσουν και πάλι το πολιτικό σύστημα και εκεί μπαίνουμε σε μια άλλη διαδικασία. Για παράδειγμα, με την εφεδρεία και με το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, τι θα κάνετε? Κοιτάξτε, η μεταβατική κυβέρνηση δεν μπορεί τώρα να διαχειριστεί αυτά τα ζητήματα. Εάν και εφόσον πάμε σε εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία έχει καθορίσει το πλαίσιο των θέσεών της. Είμαστε ξεκάθαροι. Ανταγωνιστική οικονομία, στο φορολογικό έχουμε κάνει μια πολύ αναλυτική πρόταση, την έχετε δει ήδη. Η πιο αναλυτική που έχει γίνει σχεδόν σε πλαίσιο νόμου, σχεδίου νόμου είναι αυτό που δεν έκανε η κυβέρνηση. Θα είχαμε απαλλαχθεί και με το ζήτημα της φοροδιαφυγής και με το λαθρεμπόριο. Θα είχαμε κάνει και αντιγωνιστική την επιχειρηματικότητα. Δεν θα είχαν φύγει 5.000 επιχειρήσεις τα δύο αυτά χρόνια στη Βουλγαρία. Και δεν ήταν ζητήματα που μας επέβαλε η Τρόικα. Ήταν μια ιδεολογική αιμονή με σοσιαλιστική αντίληψη και ρίζες που έφερε ο κύριος Παπακοσταντίνου ότι έπρεπε να υπερφορολογήσουμε τις επιχειρήσεις και μετά έγινε ένα γαϊτανάκι, ένα ντόμινο. Αυτό είναι ένα σημείο. Αυτό είναι ένα σημείο και μάλιστα πολύ έντονο στο Ζάπιο 2, που έχει να κάνει με την φορολόγηση. Σε σχέση με αυτό, και καθώς φαίνεται ότι οι Ευρωπαίοι αρχίζουν και ακούνε, τίνουν λίγο πιο ευήκο νους στο γεγονός ότι δεν γίνεται να ισοπεδώσεις ένα λαό φορολογικά και να περιμένεις ότι πρόκειται να βγει από την κρίση. Πιστεύετε ότι μέσα σε αυτή την ολιγόμηνη ίσως κυβέρνηση που θα προκύψει θα προλάβετε να θέσετε ζητήματα αλλαγών στο φορολογικό? Σας είπα ότι είναι πολύ νωρίς. Δεν το γνωρίζω, γίνεται μια διαπραγμάτευση. Μπορεί να προκύψει και το θέμα του φορολογικού. Mm-hmm. Στο φορολογικό η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει μια πάρα πολύ αναλυτική πρόταση. Εκεί αρχίζει, την οποία δεν σας κρύβω, ότι και στελέχη του ΠΑΣΟΚ την έχουν πάρει στα χέρια τους και τη μελετάνε πάρα πολύ προσεκτικά. Έτσι, υπάρχει απάντηση. Είναι μια συζήτηση όμως που θα γίνει μόλις τελειώσει η θητεία της μεταβατικής κυβέρνησης και θα πάμε για να οδηγούμε σε εκλογές όπου θα βάλετε κάτω τα προγράμματά σας. Θα αξιολογήσουμε την κυβέρνηση Παπανδρέου, τις επιδόσεις της και θα κρίνουμε τα προγράμματα των κομμάτων. Θα κρίνουμε αυτά που λέει και βεβαίως θα έχουμε μπροστά μας και μια Νέα Δημοκρατία καθώς και όλα τα υπόλοιπα κόμματα, είτε την αριστερά με τις εκφάνσεις της και τα ενδιάμεσα κόμματα, να μας πούν και εκείνα το δικό τους, να δούμε και να συγκρίνουμε. Πολύ ωραία, έχετε δίκιο. Έτσι ακριβώς είναι και αυτή είναι και η δημοκρατία.
αξιολογούμαστε όλοι από πρόσωπα έως κόμματα για τις πολιτικές μας. Φοβόσαστε εσείς προσωπικά ότι η μεταβατική κυβέρνηση θα δεσμεύσει σε κάτι την επόμενη κυβέρνηση, που δεν ξέρουμε αν θα είναι ενός κόμματος ή περισσότερων κομμάτων, ανάλογα ό,τι αποφαθεί ο ελληνικός λαός? Το φοβόσαστε αυτό, όχι, κύριε Βούρση? Όχι, κύριε Πορτοσάλτε. Δεν φοβάμαι κάτι τέτοιο, γιατί πιστεύω ότι η διαπραγμάτευση που γίνεται σε επίπεδο κορυφής, έχω εμπιστοσύνη. Χαίρομαι το ότι πήγε δηλαδή ο κύριος Σαμαράς στον πρόεδρο, ξεπέρασε και τις όποιες φοβίες υπήρχαν επί των ζητημάτων. Γιατί έως χθες το βράδυ τίθεται αυτό το όνομα. Νομίζω ότι δεν είναι έτσι. Ο κύριος Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία έχει μιλήσει με ειλικρίνεια και ευθύνη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν λέω ότι δεν μίλησε. Και, άλλο και, λέω. Λέω συγγνώμη, να ακούσουμε, ναι, να σας διακόψω λίγο, να ακούσουμε τον κύριο Παπουτσί, τις δηλώσεις του. Ο κύριος Σαμαράς ζητά την παρέτηση του κυρίου Πρωθυπουργού για να ανοίξει ο δρόμος διαφορετικά. Να σας πω, η πρόταση του κυρίου Παπανδρέου και της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ προς τη Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα είναι μία πρόταση καθαρή, έντιμη και πάνω απ' όλα με πλήρη συνείδηση της μεγάλης ευθύνης που έχει ολόκληρος ο πολιτικός κόσμος στη σημερινή κατάσταση της χώρας. Από εκεί και πέρα, ένα μόνο σχόλιο έχω να κάνω για τον κύριο Σαμαρά. Και εγώ, όπως και ολόκληρος ο ελληνικός λαός, και είμαι βέβαιος ένα πολύ μεγάλο μέρος της Νέας Δημοκρατίας, θα περίμενε ισχυρότερα αντανακλαστικά υπευθυνότητας. Κύριε Υπουργέ, θεωρείτε ότι είναι δεδομένη η απόφαση του Πρωθυπουργού να παραιτηθεί, διότι ο κύριος Σαμαράς το θέτει ως όρο, αφήνοντας να νοηθεί ότι δεν έχει πείσει ο κύριος Παπανδρέου ότι θέλει να παραιτηθεί? Κοιτάξτε, το ποιος έχει πείσει, τι έχει πείσει και όλα αυτά, νομίζω ότι είναι ένα διαρκές παιχνίδι, πόκας θα έλεγα, με τους θεσμούς. Νομίζω ότι είναι απαράδεκτο. Θεωρώ ότι... Ακούσαμε λοιπόν τις δηλώσεις του κύριου Παπουτσί. Συγγνώμη, Κωνσταντίνε, θέλω στο σημείο αυτό και θα είμαστε συνεχώς συνδεδεμένοι με τη Βουλή να ακούμε όλες τις δηλώσεις των πολιτικών. Να πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε στο Reuters ο κύριος Αντώνης Σαμαράς αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με τον Κάρολο Παπούλια. He's obstructing any solution. And if he does not resign, he does not allow the Constitution to operate properly. So if he does resign, then things will go as they have to. Ακούσαμε λοιπόν τις δηλώσεις του κύριου Σαμαρά στο Reuters. Τώρα, κύριε Βρούτση, θα ήθελα και Άρη να ξεκινήσω από εσένα, Άρη, το σχόλιο σου για τις δηλώσεις του κύριου Παπουτσί που ακούσαμε. Δεν ξέρω αν ο κύριος Παπουτσί σε ποια κατεύθυνση είναι, δεν κατάλαβα. Με έχει μπερδέψει λίγο, αλλά θα περιμένουμε να δούμε τι θα βγάλει το Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι είναι οι ομάδες εκείνων των υποστηριχτών του κυρίου Παπανδρέου που πιθανώς να του λένε να τον σταματήσουν. Αλλά δεν ξέρω. Πρέπει να το δούμε. Από τη Νέα Δημοκρατία πάντως το τελευταίο ρεπορτάζ λέει ότι η γραμμή επιχειρηματολογίας είναι ότι υπάρχει θέμα φερεγγιότητας του κυρίου Παπανδρέου, συνεπώς πρέπει να φύγει από τη μέση, ούτως ώστε να μπορέσουν όλοι οι υπόλοιποι να συνοηθούν. Δεν ξέρω αν το επιβεβαιώνει και ο κύριος Βρούτσης. Είναι προαπαιτούμενο, κύριο Μπογδάνο. Είναι στο πλαίσιο των θέσεών μας. Πιστεύω ότι έχει γίνει μεγάλο κακό και πρέπει να πάμε μπροστά. Και για να πάμε μπροστά, πρέπει να μην υπάρχει πρωθυπουργός ο κύριος Παπανδρέου. Με αυτό το δεδομένο, πώς ακούσατε τις δηλώσεις? Συγγνώμη, Κωνσταντίνε, Άρη, τώρα ο κύριος Παπουτσής σου μοιάζει ότι κινείται σε άλλη σφαίρα. Δεν ξέρω. Πρέπει να το ξέρετε. Ψυχραιμία. Δεν ακούσαμε, είχαμε και κάποιο. Δεν ακούσαμε και όλη τη δήλωση. Βέβαια, μήπως μπορούμε να την ξαναβάλουμε πάλι. Να την ωραία, ακούσουμε στο σύνολό της. Λοιπόν, αν θα μπορέσουμε στη συνέχεια να δούμε ολόκληρη την δήλωση του κυρίου Παπουτσί, αλλά στη συνέχεια της εκπομπής. Έχουμε ξεχάσει να πούμε, για να χαλαρώνουμε και λίγο, και το Twitter και το Facebook. Δεν το ξεχνάτε. Τα ανοίγουμε γιατί θέλουμε και τη δική σας τη συμμετοχή και τις ερωτήσεις. Μέχρι και τις 6 θα είμαστε εδώ. Ναι, Άρη. Αλλά λέγαμε προηγουμένως με τον Χρήστο Κούτρα και, αλλά και αυτό είναι η λογική από τη στιγμή που ο κύριος Παπανδρέου πάει στον, δηλαδή τη στιγμή που θα εμφανιστεί στο Προεδρικό Μέγαρο, θα δηλώσει την παραίτησή του. Και προηγουμένως λέγαμε τον Χρήστο Κούτρα, τώρα δηλαδή μέχρι να αρχίσει το Υπουργικό Συμβούλιο, λογικά γίνονται συνεννοήσεις για το ποιος θα είναι το πρόσωπο, ο Πρωθυπουργός, και τα πρόσωπα που θα πάρουν τα χαρτοφυλάκια σε αυτή τη μεταβατική κυβέρνηση. Άρα με την εμφάνισή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο κ. Παπανδρέου, αυτό θα είναι η τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου. Δεν πάω το δω αλλιώς. Αλλιώς, διαφορετικά δεν συζητάμε τίποτα. Περνάμε την ώρα μας τώρα και άρα το διαλύουμε και πάμε αύριο καταστραφούμε να συχάσουμε. Αλλά δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα,
το παρέτηση, παρέτηση, προφανώς για να πάει στον πρόεδρο του, έτσι δεν είναι. Είναι αυτονόητο, κύριε Πρωθυπουργέ. Λοιπόν, τώρα τι συζητάμε τώρα για αρκετά καιρό μην... αυτή η εικόνα. Είναι η τελευταία. Μη θυγεί ο ένας, μη θυγεί ο άλλος. Να μην θυγούν και οι δύο. Ούτε να περιφέρουμε σαν τεντιμπόι τον κύριο Παπανδρέου για τα λάθη που έκανε, ούτε και από την άλλη πλευρά να νιώσει ο κύριος Σαμαράς ότι έχει τηθεί από τον κύριο Παπανδρέου. Λοιπόν, ας τα τρέξει λίγο αυτό το πολιτικό σύστημα, να τελειώνουμε και εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας όλοι από αύριο το πρωί, να ξέρουμε ότι έχουμε ελληνική δημοκρατία, η οποία έχει υπογραφή και έχει και τιμή και μπορεί και υπάρχει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλιώς. Να το τρέξουμε και εμείς, ευχαριστώντας τον κύριο Βρούτσι. Κύριε Βρούτσι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, Χρήστο Κούτρα, πάμε σε εσένα. Ερχόμαστε για τις τελευταίες πληροφορίες σου. Χρήστο. Λοιπόν, έχουμε κάποιες δηλώσεις εδώ. Έκανε μια δήλωση ο κύριος Παπουτσής, ο οποίος είπε ότι ο κύριος Παπανδρέου δεν μπορεί πρώτα να παραιτηθεί. Πρέπει να υπάρχει μια συμφωνία. Είναι αυτό που λέει η κυβέρνηση από το πρωί, από χθες. Γιατί υπάρχουν διάφορα θεσμικά προβλήματα και ο κύριος Παπαϊωάννου, ο οποίος συνέστησε ψυχραιμία. Ο κύριος Παπουτσής είπε και κάτι άλλο βέβαια και απευθυνόμενος στη Νέα Δημοκρατία συνέστησε ψυχραιμία και κυρίως να σεβαστούν όλοι την οποία απόφαση της Βουλής, η οποία την Παρασκευή έδωσε ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον κύριο Παπανδρέου. Υπάρχει ένα παιχνίδι σκάκι τις τελευταίες ώρες προφανώς. Οι κινήσεις γίνονται και είναι καταιγιστικές. Περιμένουμε και εμείς να ξεκινήσει το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο θα βγάλει προφανώς ειδήσεις. Αυτό που πρέπει να υπενθυμίσουμε, να μην το ξεχνάμε για τις εξελίξεις τη σημερινή ημέρα, είναι η δήλωση του κυρίου Όλι Ρεν που είπε ότι διακυβεύεται η παραμονή της χώρας στο ευρώ και ότι πρέπει να υπάρχουν αποφάσεις σήμερα. Είναι κάτι το οποίο λέει και η ελληνική κυβέρνηση, ότι πρέπει σήμερα να υπάρχουν αποφάσεις και εξελίξεις. Επίσης, να σας πω ότι και υπήρξε και μια συνάντηση, όπως μάθαμε νωρίτερα, του κυρίου Βενιζέλου με τον κύριο Λοβέρδο. Προφανώς είναι μια ενδιαφέρουσα συνάντηση που θα καθορίσει πολλά και για το μέλλον και εντός και της κυβέρνησης και εντός του ΠΑΣΟΚ. Δεν έχουμε όμως πληροφορίες, Χρήστο, για το τι διαμήφθη τη συζήτηση, αν ή κάποιο μόνο τι έγινε. Κλίμα. Ωραία. Χρήστο, σε ευχαριστούμε. Θα είμαστε συνεχώς συνδεδεμένοι μαζί σου. Να καλωσορίσουμε τώρα κοντά μας τον κύριο Τηλέμαχο Χιτήρη. Καλώς ήρθατε. Να είστε καλά. Αφού πάμε και στον κύριο Γιάννη Δρόσο, καθηγητή συνταγματικού δικαίου, για να δούμε, καλό σας απόγευμα, για να δούμε με βάση τα δεδομένα που έχουμε τώρα, τι προβλέπει το Σύνταγμα, ποιες είναι οι διαδικασίες. Από ό,τι φαίνεται, είμαστε κοντά στην παρέτηση του Γιώργου Παπανδρέου. Θα φανεί βεβαίως αυτό στην συνέχεια. Τι προβλέπει τώρα το Σύνταγμα, ποιες είναι οι διαδικασίες. Εάν παραιτηθεί μόνον ο Πρωθυπουργός, αναγκαστικά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ζητήσει από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ να προτείνει νέο πρόσωπο. Έχει συμβεί δύο φορές κάτι αντίστοιχο με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και τον Ανδρέα Παπανδρέου που παραιτήθηκαν έχοντας την πλειοψηφία της Βουλής. Εάν, και αυτό είναι ένα λεπτό σημείο, παραιτηθούν ταυτόχρονα πρωθυπουργός και κυβέρνηση, είναι μια ιδιότυπη διατύπωση στο Σύνταγμα, στο άρθρο 38, δεν είναι κάτι που ζητήθηκε. Συγγνώμη, κύριε Δρόσο, θα πρέπει να σας διακόψουμε να ακούσουμε τον κύριο Λοβέρδο. Δεν έκανε καμία δήλωση ο κύριος Λοβέρδος. Μας ευχαρίστησε. Μάλιστα. Μπήκε λοιπόν. Θα τα πούμε και πάλι συνέχεια. Κύριε Δρόσο, συγγνώμη για τη διακοπή. Συνεχίζουμε. Λέω λοιπόν ότι εάν παραιτηθούν πρωθυπουργός και κυβέρνηση, είναι μια διατύπωση που υπάρχει στο Σύνταγμα, τότε είναι δυνατόν να πάει κατευθείαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στους αρχηγούς των κομμάτων, στο 37 παράγραφος 3 του Συντάγματος και με μία διαβούλευση μαζί τους να προχωρήσει στην διερεύνηση αν η παρούσα κυβέρνηση μπορεί να αναδείξει πρωθυπουργό που να έχει την εμπιστοσύνη της. Αυτή είναι μία μου παρατήρηση, ήθελα άλλη μία. Mm-hmm. Κοιτάξτε, νομίζω είναι πάρα πολύ κοντά τα πράγματα. Εγώ είμαι αισιόδοξος και νομίζω το Σύνταγμα μας επιτρέπει κάθε αισιοδοξία. Έχει μαζέψει και πολλές μεγαλύτερες εντάσεις από αυτήν και τις έχει διαχειριστεί καλά το Σύνταγμα. Λέω λοιπόν ότι έχω την αίσθηση ότι πρέπει να γίνουν ταυτόχρονα η αλλαγή και η παραίτηση. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία πολύ ευλόγως λέει δεν συζητώ με τον κύριο Παπανδρέου. Ο κύριος Παπανδρέου είπε πολύ ευλόγως αυτά που είπε. Νομίζω ο ρυθμιστής του πολιτεύματος, με τον τρόπο που αυτός καλύτερα από όλους μας ξέρει και μόνο συμβουλές δεν του δίνω, δεν είμαι αρμόδιος και δεν είμαι ικανός να του δώσω, μπορεί να βοηθήσει έτσι ώστε σε μία στιγμή να έχουμε την αναγγελία της παραίτησης του Πρωθυπουργού και ταυτόχρονα στον πολιτικά ίδιο χρόνο
σύντομο ορόν χρόνο την αποδοχή του νέου προσώπου. Όσο για τις τυπικές διαδικασίες, 5-6 ώρες αρκούν για να έχουμε μία νέα κυβέρνηση. Να σας ρωτήσω κάτι, στην περίπτωση για να τα εξετάσουμε Άρη και όλα τα δεδομένα που δεν παραιτηθεί ο κύριος Παπανδρέου και με δεδομένο ότι πήρε την ψήφο εμπιστοσύνης πριν από λίγες ημέρες. Τι διέξοδος υπάρχει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας για να κινήσει τις διαδικασίες με βάση το Σύνταγμα? Καμία. Εκτός από το να παραιτηθεί. Mm-hmm. Άρα είναι όλο το παιχνίδι αυτή τη στιγμή στα χέρια του Γιώργου Παπανδρέου. Είναι όλο το παιχνίδι στα χέρια της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας της Βουλής. Έτσι λειτουργεί το σύστημα. Αλλά προσέξτε, η απάντησή μου είναι νομική. Η ουσιαστική απάντηση είναι τα ουσιαστικά πολιτικά γεγονότα που χωράνε μια χαρά στο Σύνταγμά μας και δεν νομίζω ότι χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη ένταση. Θα καταλαγιάσει η σκόνη των γεγονότων. Έχουμε συμφωνήσει στο περιεχόμενο οι μείζονες πολιτικές δυνάμεις, οι συντριπτικά μεγάλες. Έχουν συμφωνήσει σχεδόν στις διατυπώσεις. Είναι η Δανειακή και τα μέτρα, η 27η Οκτωβρίου και τα μέτρα. Έχουν συμφωνήσει στο ότι οι εκλογές θα γίνουν σύντομα, μόλις το επιβάλλουν τα αναγκαία αυτά. Και έχουν συμφωνήσει στο ότι δεν θα είναι πρωθυπουργός ο σημερινός πρωθυπουργός. Τώρα, για το ποιος θα πει ποιον, ξέρετε, εγώ ως επαγγελματίας δικηγόρος ξέρω, εκτός από καθηγητής, ξέρω ότι ένας καλός συμβιβασμός είναι όταν και οι δύο είναι λίγο δυσαρεστημένοι. Ας είναι λίγο. Για να μπορούν να κάνουν και οι δύο βήματα πίσω. Για να μπορούν να κάνουν και οι δύο βήματα πίσω, για να μπορούν να κάνουν και οι δύο βήματα μπροστά, δεν πειράζει. Με βάση την υπόθεση ότι παραιτείται ο Γιώργος Παπανδρέου. Πάντοτε, με βάση την υπόθεση ότι τηρεί το λόγο του. Τι γίνεται με την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ, θεσμικά παντορωτώ, τι προβλέπει το Σύνταγμα? Το Σύνταγμα δεν προβλέπει απολύτως τίποτα. Μάλιστα. Για το τι θα κάνουν τα κόμματα. Είναι δύο τελείως ανεξάρτητα απολύτως πράγματα. Ανεξάρτητα. Και να σας θυμίσω κατανοητός. Ότι όταν παραιτήθηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου, έγιναν εσωτερικές διαδικασίες στο ΠΑΣΟΚ και κομματικές διαδικασίες για την ανάδειξη αντιπροέδρου. Ο θάνατος του Παπανδρέου, του Ανδρέα, έκανε τις διαδικασίες προέδρου. Είναι άσχετο πράγμα. Μάλιστα. Τα ρωτάμε γιατί δεν έχουν όλοι συνταγματικές γνώσεις και είναι και τα ερωτήματα πολλά και στο Twitter και στο Facebook. Μας έχουν κατακλείσει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Τώρα, κύριε Χιτήρη, δικές σας πληροφορίες. Γνωρίζετε κάτι για το τι θα συμβεί? Όχι, μπορώ να σας πω τη θέση μου. Τι θα πρέπει να συμβεί. Και νομίζω επειδή είμαι από τους αισιόδοξους της έκβασης, επειδή βρισκόμαστε στην τελευταία στιγμή, στην τελευταία ώρα, ώρα μηδέν, γι' αυτό πιστεύω ότι αυτό το οποίο πρόκειται να γίνει, διότι εκ πείρας γνωρίζω ότι πάντα γίνονται εκ παραλλήλου επαφές, νομίζω ότι αυτό που πρόκειται να γίνει είναι ότι ταυτόχρονα τις επόμενες ώρες θα έχουμε την παραίτηση της κυβέρνησης και την αναγγελία ταυτόχρονα του σχηματισμού καινούριας κυβέρνησης, μεταβατικής, εθνικής κτλ. Mm. Διότι είμαι σίγουρος ότι θα έχουν συμφωνηθεί ποιο θα είναι το πρόσωπο το οποίο θα ηγείται και επίσης θα έχουν συμφωνηθεί χωρίς άλλο ποιο θα είναι το πρόγραμμα, ο στόχος της κυβέρνησης. Η διάρκεια. Ο χρόνος, περίπου ο χρόνος, δεν μπορεί να είναι ακριβής ο χρόνος, περίπου θα είναι. Και μετά βεβαίως η προκήρυξη των εκλογών. Θέλω να σας πω ότι στην διαδικασία αυτή, η οποία είναι συνταγματική, θεσμική διαδικασία, έχω απόλυτη εμπιστοσύνη και νομίζω ότι έχουμε όλοι μας απόλυτη εμπιστοσύνη στις κινήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Παπούλια, ο οποίος το έχει αποδείξει και νομίζω αυτή τη στιγμή είναι ο κεντρικός, θα έλεγα, το κεντρικό στοιχείο. Μόλις δεχτεί την παρέτηση του κ. Παπάνδρεου, θα συγκαλέσει σύσκεψη με όλους τους αρχηγούς. Σύμφωνα με αυτά τα οποία μας είπε και ο κύριος καθηγητής πιο πριν, και εκεί θα γίνει προϋποθέτει την παρέτηση του κ. Πρωθυπουργού μαζί με την κυβέρνηση, ούτως ώστε μετά να αναλάβει ο κ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αλλιώς, αν παραιτηθεί μόνον ο Πρωθυπουργός, τον μπαλάκι ξαναπηγαίνει στο ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, αυτό να μην είναι. Κ. Μπογδάνο, συνδυάστε το αυτό με το επικείμενο Υπουργικό Συμβούλιο, επίσημο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνδυάζει για τελευταία φορά με κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου. Το συγκαλείται τώρα. Κατά πάσα πιθανότητα τουλάχιστον. Mm.
Λοιπόν, νομίζω ότι στο σημείο αυτό δικαιούμαστε κι εμείς να πάρουμε μια ανάσα. Τι λέτε, κύριε Χιτήρη, μένετε κοντά μας. Άρη Πορτοσάλτε. Λίγο νεράκι. Α, και εσύ, Κωνσταντίνε Μπογδάνε. Και όλοι εσείς βεβαίως. Μέχρι ό,τι θέλετε. Καφέ, νερό, τα πάντα. Σάμαλι, παστελικό, λεμονάδα, πορτοκαλάδα. Έχω και ροξάκια. Και ελπίζω να έχω και καινούργια κυβέρνηση που να με πάει μπροστά. Λοιπόν, εμείς ελπίζουμε να μείνετε κοντά μας. Σας θέλουμε. Περιμένουμε και τη δική σας συμμετοχή με τα ερωτήματα, τις απόψεις, τις αντιρρήσεις στο Twitter και στο Facebook. Στο Live Sky, λοιπόν, μέχρι και τις 6 θα είμαστε κοντά σας. Σε λίγο και πάλι με όλες τις εξελίξεις.